Αισιόδοξος ότι θα γίνει πράξη το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Αλάνα της Νέας Ηρακλίτσας, δήλωσε ο Δήμαρχος Παγκαίου Βασίλης Ξουλόγης, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αριθμό των προτάσεων που κατατίθενται στο πρόγραμμα Leader με σκοπό την κατασκευή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Τα επέντε τελευταία φορά που πήγα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα μου είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτικό. Και αυτό μας ικανοποιεί, γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια αυτά τα δύο χρόνια ώστε να φτάσει τώρα γύρω στα Χριστούγεννα να δημοπρατηθεί η Αλάνα. Θέλω να πιστεύω ότι το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί να κατατεθεί κιόλας πρόταση, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, από το να λες κάτι μέχρι να το κάνεις, υπάρχει μια απόσταση. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, θα υπάρχει ενδιαφέρον, άλλωστε εκεί είναι ένα πολύ αξιόλογο κομμάτι. Και πρέπει να πω ότι αν γίνει ξενοδοχειακή μονάδα η πρώτη, θα γίνει και δεύτερη και τρίτη και εμείς θα απογειωθούμε αναπτυξιακά, όχι μόνο ο Δήμος Παγκαίου, αλλά και η Καβάλα, γιατί και η πόλη και οι Φίλιππι είναι δίπλα στην Ηρακλίτσα και ο νομός Καβάλας γενικότερα, γιατί ξέρετε ότι επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί και σαν πρόεδρος αναπτυξιακής έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις στο Leader για να γίνουν ξενοδοχειακές μικρές όμως μονάδες. Αυτό βοηθάει όμως την ανάπτυξη, βοηθάει όταν αυξάνονται οι κλίνες, βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Και στη Θάσο κυρίως έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, αλλά και στο χερσαίο τμήμα του νομού. Και αυτό λιθαράκι με λιθαράκι πιστεύω ότι ο τουρισμός για όλο το νομό Καβάλας και βεβαίως για το Δήμο Παγκαίου που εμείς είμαστε σαν δήμαρχος να μιλήσω, είναι ότι μας ικανοποιεί αυτό, γιατί υπάρχουν προτάσεις μέσα από το Leader και για τον Δήμο Παγκαίου.